Σημαντική μείωση του τζίρου του σε σχέση με πέρυσι την περίοδο των εορτών είδαν και οι έμποροι της Λάρισας, καθώς αντίστοιχη εικόνα εμφάνισαν και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πόλη, ωστόσο, έδειξε να έχει αυξημένη κίνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά, όπως λένε οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, αυτό δεν αποτυπώθηκε στα ταμεία που έκλεισαν ακόμη και κάτω από τα περσινά επίπεδα. Οι καταναλωτές φαίνεται πως ήταν επιφυλακτικοί και περιορίστηκαν στα απολύτως βασικά της εποχής, ενώ η σημαντική μείωση των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος φαίνεται, όπως λένε, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μείωση των κερδών τους. Κάνοντας τον απολογισμό μας στα καταστήματά μας, βλέπουμε ότι η χρονιά έκλεισε με αρνητικό πρόσημο. Βέβαια, βοήθησαν οι γιορτές τον τελευταίο καιρό, υπήρχε κόσμο στα καταστήματα. Δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι έμποροι. Φέτος, λόγω και του μερίσματος, φάνηκε στην αγορά ότι υπήρχε λιγότερη δυναμική, όχι όσον αφορά τον κόσμο, όσον αφορά το ταμείο. Οριακά κλείσαν μερικά καταστήματα με τα περσινά και πολλά καταστήματα ήταν κάτω ακόμα και από τα περσινά. Ο προβληματισμός είναι διάχυτος στον εμπορικό κόσμο που αναμένει τώρα την περίοδο των εκπτώσεων που ξεκινούν στις 13 Ιανουαρίου που θα δώσουν ενδεχομένως, όπως λένε, μία οικονομική ένεση στα καταστήματα. Περιμένουμε και τις εκπτώσεις που ξεκινάνε τώρα στις 13 του μηνός. Οι έμποροι είναι έτοιμοι, τα καταστήματά μας είναι γεμάτα, έχουν πολύ εμπόρευμα και εκτιμώ ότι φέτος θα δούμε γενναίες εκπτώσεις ακόμα και από την αρχή των εκπτώσεων.